Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αναμένεται γύρω στις 12 και κάτι σήμερα ο Ελλαδίτης, καταζητούμενος διευθυντής της εταιρείας Χελέκτορ, η οποία είναι διαχειρίστρια δύο χώρων στο Χιτά Πάφου, ο Γιάννης Κοκότσης, και ο οποίος θα έρθει για να παραδοθεί στις αρχές. Ο ύποπτος για το διερευνόμενο σκάνδαλο των μίζων, υπεχρεώσεων με συγχωρείτε στα τιμολόγια ασκυβάλων, έρχεται με δική του πρωτοβουλία, ενημέρωσε ότι θα είναι σήμερα στην Κύπρο και λίγο μετά τις 12 θα οδηγηθεί σε αστυνομικό σταθμό, όπου αναμένεται, μετά που θα συλληφθεί φυσικά, να δώσει κατάθεση, στην οποία οι ανακριτές της υπόθεσης ευελπιστούν σε ενδεχόμενη συνεργασία του, η οποία θα ρίξει περισσότερο φως στην ήδη πολύ μπλεγμένη και υπόθεση για τα Χιτά. Είναι μια υπόθεση η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές μέρες. Οι ανακριτές θα λάβουν διάφορες καταθέσεις και δεν αποκλείεται και νέες λύσεις για την υπόθεση αυτή, που ταλανίζει και πάλι όχι μόνο την Πάφο αλλά ολόκληρη την Κύπρο, και είναι ένας χορός συλλήψεων που άρχισε την περασμένη εβδομάδα και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί, ενώ παρόμοιες έρευνες θα γίνουν και σε άλλα αθλητικά, σε μια προσπάθεια οι ανακριτές να εντοπίσουν πιθανές παρατυπίες και πρόσωπα που έκαναν αυτές τις παρατυπίες, ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναμένουμε την άφιξη του υπόπτου και την κατάθεσή του, τους ισχυρισμούς του, αν θα παραδεχθεί, αν θα συνεργαστεί και τι θα αναφέρει στους ανακριτές της υπόθεσης. Μάλιστα, και στα βαθιά σιγά σιγά μπαίνουν και οι έρευνες για το ΣΥΛ Λάρνακας, όπου και εκεί αναμένονται σημαντικές και ραγδαίες εξελίξεις. Λουκάς Παθά...